Για πάμε παρακάτω, δραμανόλυμα. Παντός... Για πάμε στον πρόεδρο Ερντογάν. Λοιπόν, στον πρόεδρο Ερντογάν, ε, αυτό που πρέπει να πούμε ότι ο Τούρκο πρόεδρο εξήγησε και άλλο ένα κόσμο που έχει στο μυαλό του. Δηλαδή, έχει μιλήσει για τα σύνορα τη καρδιά του, έχει μιλήσει για το δόγμα του Μπαρμπαρόζο, για διάφορα mm -hmm. πράγματα, αλλά τώρα μίλησε για τη γεωγραφία τη πίστη. Μάλιστα. Δηλαδή, του Ισλάμ έχει ένα άλλο πράγμα στο νου του, στο μυαλό του που εξήγησε στον κόσμο. Κα, κατηγόρησε του απεικιοκράτε κτλ. που προκαλούν πολέμου και σφαγέ στι χώρε του Ισλαμικού κόσμου, έχουν πετρέλαιο, έχουν φυσικό πλούτο κτλ. και τα εκμετρέφονται οι υπεριαλιστέ στι Ισλαμικέ χώρε. Ουσιαστικά, σαν να ακούσαμε έναν ηγέτη του όλου του Ισλαμικού κόσμου που κατηγόρησε του υπεριαλιστέ για όσα συμβαίνουν σε αυτέ τι χώρε. Είπε και σ' ονόμασε. Συρία, Σουδάν, Ιεμένη, Λιβύη, όλοι αυτοί θέλουν να ακούν τον Ερντογάν.

İslam ülkelerinin sahip olduğu altının, petrolün, madenin ve diğer yeraltı yerüstü kaynaklarının rantını o zenginliklerin asıl sahipleri değil, eski sömürgeci güçler yemektedir. Afrika'dan Asya'ya pek çok bölgeye baktığımızda bu sömürü çarkının nasıl kurulduğunu ve nasıl işletildiğini rahatça görebiliyoruz. Savaş ve çatışma bu araçların en başında yer alıyor. Bakınız çok açık söylüyorum. Bugün Suriye'yi, Yemen'i, Libya'yı, Sudan'ı, Filistin'i ve daha nice İslam toprağını kana bulayan çatışmaların, gerilimlerin, zulümlerin gerisinde bu sömürü düzenini devam ettirme planları vardır. Εξήγησε λοιπόν Μανώλη τι εννοεί με αυτό το νέο γεωγραφία δόγμα. Της το δόγμα πίστης. Η γεωγραφία τη πίστη. Γεωγραφία τη πίστη, όπω τη λέει. Έτσι κι αλλιώ αυτό ο πρόεδρο Ορντογάν πάντα ήθελε να έχει έναν ηγεμονικό ρόλο στο παγκόσμιο Ισλάμ. Τέλο πάντων, είναι ένα από τα οράματά του, ένα από τα όνειρά του. Αυτά. Mm. Το δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι, είναι από τα Βαλκάνια mm. μέχρι yeah. την Αφρική, mm -hmm. τη Μέση Ανατολή. Mm -hmm. Δηλαδή, εγώ είμαι ο εκφραστή. Δηλαδή, αυτή την ρητορική mm -hmm. δεν την ακού από τον Σαουδάραβα ας πούμε. Νοστάς, δηλαδή έχεις ακούσει ναι, 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 να, ναι, ναι. Μια κατηγορή, <coughs> ή από τον Καταριανό ή ξέρω, από τον πρόεδρο της Συρίας, τον Άσαντ. Δηλαδή να, το από τον Ερντογάν. Mm -hmm. Σοχεύει κάτι. Και σοχεύει τη γεωγραφία mm -hmm. του Ισλάμ. Πάμε να μα το εξηγήσει εδώ ο καθηγητή που έχουμε κοντά μα, ο κύριο Σέρμπο και υποψήφιο ευρωβουλευτή. Να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε καθηγητά. Καλή σα μέρα. Καλημέρα. 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 Τι σας εννοεί δηλαδή ο πρόεδρο Ερντογάν τώρα με αυτό που λέει τη γεωγραφία τη πίστη στην πραγματικότητα. Ναι, νομίζω είναι κάτι που το έχουμε δει πολλέ φορές και το έχουμε αναλύσει τα τελευταία χρόνια. Mm -hmm. Το κάναμε, αν θέλετε, ακόμα και όταν μετέτρεψε ε, εκ νέου σε τέμενο στην Αγία Σοφιά. Είναι όλο αυτό που λέμε η σουνητική διάσταση, η θρησκευτική διάσταση τη ε, τουρκική εξωτερική πολιτική. Και εδώ το, ο μεγάλο αφορά την προσπάθεια τη Τουρκία να αναρριχηθεί όσο το δυνατόν ψηλότερα. Και εδώ είναι το αποτύπωμα του ίδιου του Ερντογάν. Σε αυτό που αποκαλούμε παγκόσμιο Ισλάμ. Αλλά προσέξτε, ανέφερε ο όλο ο Κωστή από τα Βαλκάνια ω τη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία βλέπει διαφορετικά αυτό το Ισλάμ. Δηλαδή, βλέπει επίση Αφρική, βλέπει Ασία, δηλαδή νέε γεωγραφικέ ζώνε που μπαίνουν πολύ δυνατά. Έχει επενδύσει κιόλα και ειδικά στην Αφρική, αλλά και σε άλλε χώρε όπω η Μαλαισία κλπ. Άρα εκεί <χω> θέλει έναν, έναν, έναν ρόλο. Έτσι. Mm -hmm. Δηλαδή, πού σκοντάφτουν, πού πέφτει αυτό πάνω. είναι περιεχόμενο, δηλαδή. Ασφαλώ και έχει πρόβλημα. Έχει αντίκρισμα. Ασφαλώς, ε, ε, ασφαλώς. Θα εμπνεύσει κάποια εξατία, θα είναι η παρακαταθήκη του στην νέα γενιά, ή είναι ένα, ένα αφήγημα που τον κρατάει, εν <coughs> πολύ ψηλά στι είναι, είναι μία από τι παρακαταθήκε τη νέα Τουρκία που ασφαλώ έχει τη σφραγίδα του Ερντογάν, όταν και όποτε παραδό. Δηλαδή, ακόμα και ο Εκρέμι Μάμογλου είδατε ότι ξεκινώντα τη, τη δεύτερη θητεία του, ξεκίνησε με μια Ισλαμική προσευχή. Έτσι. Mm -hmm μεταξύ άλλων, το είδαμε και στις δημοτικές εκλογές, έχουμε μια περισσότερο συντηρητική τουρκική κοινωνία. Ε, το ίδιο εθνικιστική, αυτό αφορά εμάς περισσότερο, αλλά περισσότερο συντηρητική, άρα ο, ο θρησκευτικό παράγοντας είναι ισχυρός. Τώρα, η Σαουδική Αραβία έχει τα, τα σκύπτρα, έτσι, είναι ο κλειδοκράτορα. Ε, το μειονέκτημα τη Τουρκία, να το πούμε εδώ πέρα, είναι ότι η Τουρκία δεν είναι μια αραβική χώρα. Mm -hmm. ε, Αντιθέτω, Οθωμανοί και Άραβε έχουν πολεμήσει πάρα, πάρα πολύ σκληρά. Εδώ θέλω να βάλω μια άλλη διάσταση που στην Ελλάδα πέρασε πολύ σε, ε, χαμηλά κάτω από τα ραντάρ, η στρατηγική του Ερντογάν ήταν σωστή. Ε, α, υπό ποια είναι, θυμάστε που στήριξε πολύ ενεργά τη μουσουλμανική αδελφότητα. Βεβαίως. Γιατί το έκανε αυτό, <coughs> <coughs> Γιατί ο Ερντογάν, ο Ανώλη Κωστή, θα το καταλάβει, ε, στα καθεστώτα απευθύνει τη Σαουδική Αραβία, είναι προστάτη και λοιπά, οι μοναρχίε του κόλπου. Ο Ερντογάν, όπω το κάνει και τώρα, απευθυνόταν στου αδύναμου, αποκλεισμένου, ταλαιπωρημένου mm. και λοιπά, που διεκδικούν κάποια δικαιώματα, αν θέλετε, και, και ελευθερίες. ελευθερίε. Αυτό ο κουμπώνει με μια χώρα που πλέον βλέπει τη θέση και το ρόλο τη και τον κόσμο λιγότερο δυτικό κεντρικά, αυτό που μπορούμε να το συζητήσουμε αποτυπώνεται και στο νέο που έχει αποτύπωμα Χακάν Φιντάν στο τουρκικό mm. Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα εδώ βάζεις αντιδυτικισμό, αντιαμερικανισμό, θυμίζεις το παρελθόν των απικιοκρατών. Ποιου εννοεί εκεί πέρα. του ε, τους δυτικούς και πρώτους του mm πολλού -hmm. τους πο πολλούς εκ των Ευρωπαίων, έτσι, κύριε Οικονόμου και κύριε Παυλόπουλε. Ε, άρα θες να πεις ότι εγώ είμαι ο, ο, ο σα που θα έρθω να προασπίσω, αν θέλετε, τα δικιά σας. Είναι ένα από τα εργαλεία, σε μια, επαναλαμβάνω, μεγάλη εργαλειοθήκη της Τουρκίας, που παίζει από την αμυντική της βιομηχανία, τη σκληρή ισχύ, τη στρατιωτικοποίηση, ε, μέσω της ήπια ισχύω. Δηλαδή, νομίζω το έχουμε πει πάλι και από εδώ μια φορά, η Τουρκία την εξωτερική τη πολιτική τη βλέπει σε επίπεδο πολλαπλών δικτύων. Mm -hmm. Η διεύθυνση θρησκευτικών υποθέσεων, η Ντιγιανέτ, Κάνει μια δουλειά που περιλαμβάνει πλέον και αυτά τα οποία αναφέρεται το Και είναι το και πανέσχυρη αυτή η συγκεκριμένη διεύθυνση. Ασφαλώ και με, και με κονδύλια, αυτό αφορά και τι μειονότητε, αφορά όμω και το ρόλο τη θρησκευτική επιρροή. Και στο τέλο τη μέρα πρέπει να καταλάβουμε ότι, πάνω, με ή χωρί Ερντογάν, όταν και όποτε έρθει το, το πλήρωμα του χρόνου, έχει μια διαφορετική χώρα. Δηλαδή, σε θέση, σε ρόλο, σε ισχύ. Μια άλλη Τουρκία και την ίδια στιγμή έναν άλλο κόσμο που αναδύεται, που η Τουρκία τον βλέπει ακόμα πιο διαφορετικά. Δηλαδή, αν Μάλιστα. θυμάστε, σε αυτή τη νέα αναδιάρθρωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το ΝΑΤΟ φεύγει. Mm -hmm. Υπάρχει μια γενική διεύθυνση διεθνού ασφάλεια. Το ΝΑΤΟ, άρα γιατί και περισσότεροι Τούρκοι είναι απέναντι στο ΝΑΤΟ όσον αφορά με αρνητικά αισθήματα, αλλά mm. σου λέει εμεί, ε, σε αυτό που λέμε στρατηγική αυτονομία. Μια φιλοδοξία τη Τουρκία που δυνητικά θα μπορούσε να φτάσει ω και ένα διακριτό πόλο στο διεθνέ σύστημα. Εγώ βλέπω λιγότερη δύση Πάμε και, και στα... θα είναι ο κόσμο λιγότερο Πάμε διεθνές. και στα δικά μα, κύριε Στέρβο, στην επικείμενη συνάντηση που βλέπουμε ότι οι Τούρκοι δίνουν πολύ μεγάλο βάρο και κάνουν προετοιμασίε επί προετοιμασιών. Προετοιμάζουν το πρωτόκολλο, το σχεδιασμό, τι θα γίνει, πώ θα γίνει με κάθε λεπτομέρεια. Εντάξει, θα γίνει όλο αυτό. Έχουμε συζητήσει, έχουμε ξανασυζητήσει γι' αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε αν θα υπάρχει κάτι. Πιο βαθύ μέσα από αυτή τη συνάντηση, αν θα προκύψει κάτι άλλο, ή θα γράψουν μια υποθήκη αργότερα, τι πρέπει να περιμένουμε. Λέξτε, αν και κατά πόσο Μπορεί πάμε... Μπορώ να προσθέσω το... στο ερώτημά σα ναι, κάτι Δημήτρη. Ναι, Συγγνώμη, να προσθέσω κάτι. Mm -hmm. η... Και η συνάντηση του mm -hmm. Μπάιντερ ναι, με Έχουμε τον Ερντογάν θα επηρεάσει τη συνάντηση του Μιτσοτάκη στον Ερντογάν. Έχουμε ένα Μητσοτάκης. τρίγωνο τώρα, γιατί. Εδώ. Νο... Επειδή έρχονται διαδοχικά. Δηλαδή, ό,τι μήνυμα θα πάρει από τι ΗΠΑ θα επηρεάσει και τη συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν, διότι. Δηλαδή ο Μπιτσοτάκη για του Τούρκου είναι ο στενό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο άνθρωπο που έκτισε την Αλεξανδρούπολη, τη βάση όπω λένε, έδωσε, τα, έδωσε όπλα, στήριξε την Αυστραλιανή για την Ουκρανία. Σωστά, σωστά. μίλησε στο Κογκρέσο, <κυκυκλή> εκνεύρισε του Τούρκου. Άρα το βλέπουν και διαφορετικά όλο το ζήτημα, νομίζω. Ναι. Είδατε, ε, πολύ σωστά το ξεκινή... Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ, έτσι το επιβεβαίνει ο Ανώλη Κωστήδη που πολλέ φορέ οι Τούρκοι καταλαβαίνουν περισσότερα, αν θέλετε, πράγματα από εμά και στον δρόμο προ ευρωεκλογέ θα γίνουν και περισσότερο, περισσότερο κατανοητά. Δηλαδή, ε, αυτά τα δύο πάνε πακέτο. Δηλαδή, από τότε που η Τουρκία ξεκίνησε αυτή την τακτική τη αναδίπλωση. Ε, καταρχήν, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, πέρα από όσα σωστά κάναμε εμεί, Πέρα από το ότι ο Μητσοτάκη του 2019 δεν ήταν ο Μητσοτάκη του 2024 και τη κρίση που, που, έχει περάσει, νομίζω το βασικό είναι ότι εδώ πέρα οι Ηνωμένε Πολιτείε ξεκάθαρα στηρίξανε την Ελλάδα απέναντι στον Ερτογάν. Ξεκάθαρα έχουμε μια χώρα αναβαθμισμένη περισσότερο από ποτέ άλλο από το τέλο του ψυχρού πολέμου. Αυτά δεν περάσαν αδιάφορα από την Τουρκία. Αναφέρθηκε η Αλεξανδρούπολη, που δεν είναι το μόνο. Υπάρχουν πολλά άλλα που αφορούν ακόμα και τον ενεργειακό και εμπορικό μετασχηματισμό τη χώρα. Άρα επειδή η Τουρκία κάνει μια προσπάθεια σχετική επαναπροσέγγιση με τη Δύση, του Αμερικανού θα πάει με μια μεγάλη ατζέντα. Δεν θα πάει με τα ελληνοτουρκικά. Τα ελληνοτουρκικά δεν είναι μέσα σε αυτή τη φάση. Και υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν και του Αμερικανού. Δηλαδή υπάρχουν γεωγραφικέ ζώνε που οι Αμερικανοί θέλουν να συνεργαστούν με του ναι, Τούρκου ναι. ή να την τραβήξουν λίγο πιο μακριά από του Ρώσου ή άλλα. Αυτό δεν αφορά τα ελληνοτουρκικά. Νομίζω το έχουν, το έχουν ξεκαθαρίσει, το έχουν διαμερισματοποίησει. Οπότε δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει κάτι. Έχει όμω επηρεάσει την Τουρκία η μεγαλύτερη εικόνα, δηλαδή το πού βρίσκεται η θέση και ο ρόλο τη Ελλάδα στην ευρωατλαντική κοινότητα αξιών και συμφερόντων. Και πώ η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εμάς μα αναβάθμισε αισθητά μεταξύ άλλων αξιοποιώντα και εκμεταλλευόμενοι τα λάθη τη ε, Τουρκίας. Τουρκία. Άρα αυτό σίγουρα το λαμβάνει υπόψη. Τώρα, όσον αφορά το πάμε παρακάτω. Έτσι, εδώ πέρα νομίζω είναι το. Αν υπάρχει προοπτική να υπογραφεί κάτι. Πέρα από τη διακήρυξη των Αθηνών εννοείται. Ακριβώς, στο Κάτι επίπεδο. Θα δει, μια συνέχεια ή μια στα, πολιτική. στα, θέματα τη χαμηλή πολιτική βλέπετε ότι τώρα που υπάρχει μια εξομάλυνση, όχι ουσιαστική βελτίωση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει ένταση του πεδίου. Ναι. Όλα αυτά που γίνονται στον τουρισμό, η ηλεκτρική διασύνδεση. Αυτά είναι, <χω> Νομίζω υπάρχουν αμοιβαία <να> ωφέλη <χω> για όλου Δεν θα πει. Τώρα, ε, αντιλαμβάνομαι ότι ενδεχομένω από ένα κομμάτι τη ελληνική κοινωνία, εδώ είναι το εξήμερο σχήμα, δηλαδή μια χώρα που είναι πραγματικά αναβαθμισμένη. Ε, χειροπιαστά το, το βλέπουν όλοι, και οι πρώτοι που το αναγνωρίζουν, αν θέλετε, είναι ανταγωνιστέ μα. Ανταγωνιστέ, το λέω για όσο διάστημα διέπονται από γεωπολιτικό αναθεωρητισμό απέναντί μα. Mm -hmm. ε, γιατί δεν το βλέπουμε εμεί, είναι, επαναλαμβάνω, μια ιστορία ε, που θ, πρέπει να την κάνουμε σε κάποια φάση. Ε, πάνω σε αυτό το ζητούμενο, υπάρχει το ερώτημα το εξή. Η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να δώσει επαναλαμβάνω, με κάτι σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θα σας το πω ανάποδα. Ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι διαφορετική, ακριβώς επειδή υπάρχει μια έστω σε αυτή τη στροφή, μια διαφορετική αντίληψη και της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα... Η Ελλάδα τι το να δώσει προ... κύριε η Ελλάδα δεν διεκδίκει κάτι. Μα ένα κομμάτι εδώ πέρα ακούγεται μια κριτική ότι, 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 <laughs> ότι ο Μητσοτάκης θα, κάτι θα δώσει. Ναι, μα τι να δώσει. Θα δώσει αυτός που κληρονομεί, επαναλαμβάνω, μια χώρα αναβαθμισμένη περισσότερο από ποτέ Γιατί άλλο και μετά το τέλος αυτή. του ψυχρού πολέμου. Αβάσιμα. Απολύτως δηλαδή αβάσιμα. Κάτι... Απολύτως αβάσιμα, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πού θα μπορούσε να στοχεύσει mm. ο Χιμιτσοτάκη, mm. για παράδειγμα, όταν λέμε ποιο θα ήταν το βέλτιστο σενάριο τη εκλογή και τη Τουρκία. Αν θέλετε την προσωπική γνώμη σα, έχω πει. Ναι. Είναι απλώ μια τακτική αναδίπλωση. <coughs> Προφανώ όμω όλα αυτά τα θέματα συμφέρει και τι δύο πλευρέ. Έχουμε την Αίγυπτο. Θα διαφωνήσει κανεί. Την... Ε, όταν λέμε για εκλογή τι μιλάμε. με την Αίγυπτο, έχουμε μια συμφωνία μερική οριοθέτηση <coughs> σε θαλάσσιε ζώνε. Που απολύτω κουμπώνει με το δικό μα παράδειγμα, Μάλιστα. με τη δική μα μεθοδολογία. Άρα αυτό. Έχουμε μια συμφωνία μεταξύ τη Ευρώπη και τη Αιγύπτου, τη Δύση, yeah. θα έλεγα, γιατί είναι μέσα Παγκόσμια Τράπεζα, Δημοκρατική με... με ισχυρό εθνικό απότυπο. Αυτά είναι οι μηνύματα προ την Τουρκία. Okay. <συσχυ> Αν <Άμα>, α... <συσχυ> η Τουρκία παρουσιαστεί με τα ίδια μυαλά, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά έχουν μία, ε, Παντούς... μία οροφή. Ε, μην περιμένουμε κάτι <συσχυ> παραπάνω. Εκτό. Συγγνώμη, ναι. απλά για να, για να, βάλω κάτι στο θέμα, για να το, για να το μας το σχολιάσετε. Δεν ξέρω, έχετε, μπροστά σα την καθημερινή. Βεβαίω. Ε, γιατί. Ε, ναι, στην τρίτη σελίδα. Mm -hmm. η, 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 με τα θαλάσσια πάρκα το θέμα. Επειδή χτε, αν μπορεί να τα ανοίξει την σελίδα, θες, να το χάρτη. Βεβαίω, βεβαίω. Ναι, ε, υπάρχει ένα σχετικό χάρη σήμερα στην καθημερινή. Νομίζω στην τρίτη σελίδα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, ε, Η προστασία των ο ελληνικών θαλασσίων. Στο, στο ναι. επίκεντρο είναι τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα έλεγα. σε Ιόνιο και Αιγαίο. Εδώ είναι. Κοιτάξτε τα εδώ. Δείχτε το χάρτη. Α, ο ο, ο αντιπρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματο, τη αξιωματική αντιπολίτευση, έλεγε ότι η Ελλάδα πάει να κάνει θαλάσσιο πάρκο από την Μήλο μέχρι και, Ρόδο, από μέχρι, μέχρι και τη Ρόδο, μέχρι και την. Ε, όχι, τίλω, ναι, κάπου κοντά ναι. εκεί, στη Σάμου. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ το, ναι, ναι, ναι. το τι είχε πει, το ποιο νησί. Και λέει ότι βρίσκεται πολύ κοντά στι ακτέ μα, αυτό είναι παγίδα κτλ. Mm -hmm. Δηλαδή στην Τουρκία, βλέπετε ότι η κυβέρνηση και η αξιωματικοί έχουν μια λογική ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα στο Αιγαίο. Mm -hmm. Αν δεν υπάρχει συνέντευξη τη Τουρκία. Δηλαδή, φανταστείτε για θαλάσσιο πάρκο μιλάμε. Δεν μιλάμε για ανεμογεννήτριε ούτε για έρευνε πετρελαίου. Ναι. Άρα χρειά... Και κυρίω ασχολούνται με τι βραχονισήρε από σ'ακούνε. Παρακολουθούν τα μαθαίνω, πάντα πάντω οι Τούρκοι με, το... με κάθε το Έχετε υπόψη για τι βραχονισήρε, κύριε Πολύ σωστά. Ε, κοιτάξτε, όλα αυτά τα έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ. Επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει μια αλλαγή παραδείγματο από την άλλη πλευρά. Εγώ αυτό που θέλω και εκεί που είμαι απέναντι είναι στο να μην υπάρχει, αν θέλετε, μια. Μία φοβικότητα ή μια ανασφάλεια, το έχω πει και μιζέρια πολλέ φορέ, όταν κάνει κουβέντε. Η εμπειρία μου από Τούρκου αξιωματούχου που έχουμε καθίσει σε τραπεζή, είναι ότι όσο πιο σοβαρό, στιβαρό και αξιόπιστο είναι ο συνομιλητή, τόσο πιο πολύ αν θέλετε, σε σέβονται. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι συμφωνούμε και ε, διαφωνούμε. Εμεί νομίζω έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ ότι η δική μα δουλειά δεν είναι να κυνηγάμε την ουρά τη Τουρκία. Είναι τι έχουμε μπροστά μα, διότι αυτή τη φορά υπάρχει η μεγαλύτερη σύμπλεξη. Εθνικών συμφερόντων έτσι, με, με, με διατλαντικά. Και γι' αυτό η Ελλάδα έχει επιτρέψει στο χάρτη. Από αυτά που είπε ο Μανώλη Κωστήδη, επιβεβαιώνεται πολλέ φορέ και παραλαμβάνω. Ο εθνικισμός στην Τουρκία που ενώνει και ενώνει οριζόντια και το πολιτικό σύστημα, μα βγάλουν του Κούρδους, μια τόσο διχασμένη και ταυτόχρονη κοινωνία, είναι ένα πρόβλημα για την Ελλάδα. Άρα, την ίδια στιγμή, λέω ότι κάθε φορά θα κάνω μια προσπάθεια εγώ, εγώ συνεννόηση, πάντα να έχουμε στο πίσω του μέρο του μυαλού μα ότι αυτό πρέπει να γίνεται με ένα δυτικό πλαίσιο. Όπω καλή ώρα πάει και τώρα. Γιατί την Τουρκία, είναι πολύ καθαρό που βρίσκεται η Ελλάδα και του 2024 σε σχέση με το με τον παρελθόν. Άρα. Για όσο όμω διάστημα δεν αποβάλλει τον εφάνταστο μεγαλοδιαπτισμό τη, το οποίο πρακτικά σημαίνει για μια σειρά πολλούς που έχουμε εξηγήσει, θάλασσα, έτσι, περισσότερη θάλασσα και στο Αιγαίο, περισσότερη θάλασσα από τα Δαρδανέλια έω την, την Ερυθρά. Για μα είναι πεδίο δόξη λαμπρών ότι η Τουρκία μα έδωσε μια ευκαιρία, την κρίση, να τη δούμε πραγματικά ω ευκαιρία για να κάνουμε πράγματα τελείω διαφορετικά μας... από τον παρελθόν. Λίνουμε και εδώ, αυτό κύριε... και όλοι οι που το αναγνωρίζουν είναι. Και οι σύμμαχοί μα. Αυτό έχουμε μπροστά μα και με, με ενδιαφέρει πραγματικά να μην χαθεί ούτε μία έντσα. Γιατί? Γιατί όσο περισσότερο ψηλώνουμε μαζί, αν θέλετε, με τη Δύση, αυξάνουμε τι ελάχιστε πιθανότητε που υπάρχουν σήμερα να βοηθήσουμε την Τουρκία να εκλογικευτεί και να αλλάξει μυαλά. Αυτό ναι. να, να το έχουμε Θα το τον καταρχήν και μετά θα